να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου όλους όσους εκφράζουν σήμερα για άλλη μια φορά έπρακτα τη συμπαράσταση. Εκ μέρους όλων των εργαζομένων σας λέμε πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μας ότι χωρίς εσάς 5 μήνες τώρα δεν θα ήμασταν ακόμα όλοι. Το ξέρουμε ότι θα κάνετε τα πάντα. Στο τέλος του μηνός θα δούμε πότε θα καταλήξουμε να έχει επιτυχία ένα ακόμη πιο μεγάλο ακόμη συλλαλητήριο στην Αθήνα. Η κυβέρνηση θα το πάμε μέχρι το τέλος. Θα αναγκάσουμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω το νομοσχέδιο τα φόπλακα, όχι μόνο για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, αλλά για όλη την περιοχή, για όλο τον ελληνικό λαό. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει τη λειτουργία οι ίδιοι, γιατί σχεδιασμένα θέλουν να την ξεπουλήσουν τσάμπα και βερεσέ. Μας χτυπάνε με σκληρές περικοπές γιατί θέλουν να απαξιώσουν αυτό που λέγεται εργατοτεχνικό προσωπικό, το κεφάλαιο της τεχνογνωσίας. Δεν θα τους περάσει. Θα συνεχίσουμε. Δεν κολώνουμε στους εκβιασμούς των εξοδίκων, στους διωγμούς πρωτοπόρων εργατών που δείξανε ότι μπορούμε να τακάρουμε τις διοικήσεις. Αυτό που έγινε χθες και προχθές, συνάδελφοι, απέδειξε το ποιος παράγει. Μπλοκάραμε τις διοικήσεις και το εργοστάσιο, οι εργαζόμενοι μέσα παραγωγή. Χωρίς αυτούς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Σήμερα που απεργούμε, 0 παραγωγή. Χωρίς εμάς, αυτοί δεν μπορούμε. Με την κίνησή μας δώσαμε 2 μέρες παράταση ζωής στη ΛΑΡΚΟ. Γιατί αυτό έχουν σχεδιασμό. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, με την ίδια συσπήρωση, με ακόμη πιο μεγάλη ενότητα. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Το ξαναλέμε, χωρίς εσάς σήμερα δεν θα ήμασταν όρθιοι. Αλλά μας έχετε δώσει άλλο τόσο πόδι για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά όλοι σας.